Είναι εντελώς οριακή η λειτουργία αυτή της αναισθησιολογικής κλινικής με τις ανέψεις αυτή τη στιγμή. Στην προ-COVID εποχή, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των χειρουργείων, επιχειρεί να επιστρέψει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρά στο άνοιγμα και των 9 χειρουργικών αιθουσών. Οι 9 χειρουργικές αίθουσες δουλεύουν εδώ και 2 εβδομάδες, απλώς με πολύ μεγάλο κόπο και με πολύ μεγάλο, να το πω, στρίμωγμα, διότι ο αριθμός των αναισθησιολόγων σε σχέση με πριν έχει μειωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων, διοικητικών θεμάτων και αναρωτικών αδειών. Όπως τονίζουν γιατροί και νοσηλευτές, η κατάσταση είναι οριακή, με τους ίδιους να γίνονται λάστιχο ανάμεσα στα διάφορα τμήματα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών. Από τη μια υπάρχει η μεγάλη ανάγκη του κόσμου να χειρουργηθεί και από την άλλη, λόγω ευθύνης διαχρονικά των κυβερνήσεων, δεν υπάρχει προσωπικό τόσο ιατρικό όσο και νοσηλευτικό για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Πόσο εφικτό είναι να υπάρχει κανονική ροή? Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το τι νοσηλείες θα χρειαστούν για ασθενείς με COVID. Γιατί αν αρχίσουν σιγά σιγά να χρειάζονται να αναπτυχθούν και άλλες κλινικές για την νοσηλεία αυτών των ασθενών ή αν αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με COVID, οπωσδήποτε θα πρέπει να περιοριστούν άλλες δραστηριότητες, γιατί το προσωπικό είναι δεδομένο και ο αριθμός του περασμένου. Πόσα άτομα έχει αυτή τη στιγμή αναισθησιολόγους η κλινική? Είμαστε 12 γιατροί του ΕΣΥ και 2 μέλη ΔΕΤ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και οι εφημερίες και η κάλυψη κάποιων εφημεριών στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Πρακτικά δηλαδή πόσοι απομένετε για να καλύψετε τις χειρουργικές αίθουσες, κυρία Παπαϊωάννου? 10 με 11, που είναι ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το γεγονός πως οι ιατροί σταματούν τη λειτουργία τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς, προκειμένου ο αναισθησιολόγος του ιατρείου να παρέχει τις υπηρεσίες του στις αίθουσες των χειρουργείων. Το ιατρείο πόνου αυτή τη στιγμή λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα για ένα επίγον χειρουργείο έγινε διακοπή του, παρόλο που είχαν προσέλθει ασθενείς. Και μία διακόπη από τη διοίκηση για λόγω ενός επίγοντος χειρουργείου. Θα έπρεπε η πολιτεία να έχει φροντίσει 20 μήνες μετά τον κορονοϊό να έχει γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Στο μεταξύ, χιλιάδες ασθενείς περιμένουν στη λίστα για το πολυπόθητο χειρουργείο που θα καλυτερεύσει την ποιότητα της καθημερινότητάς τους. Ενδεικτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εν αναμονή είναι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, στη Γενική Χειρουργική 941 περιστατικά, στην Αγκιοχειρουργική 872, στην Ορθοπαιδική 848, στην Οτορινολαριγκολογική 520, στην Ευροχειρουργική 491 και την Ουρολογική 277. Την ίδια ώρα, μόνο στην οτορινολαριγκολογική κλινική του Βενιζέλιου Νοσοκομείου χειρουργείο περιμένουν να κάνουν 1055 άτομα. Η κατάσταση στο αναισθησιολογικό τμήμα όσον αφορά τους νοσηλευτές ποια είναι? Είναι το ίδιο τραγική. Έχουν φύγει, αποχωρήσει με συνταξιοδοτήσεις και ασθένειες περίπου 8 συνάδελφοι. Έχουν έρθει 4 εργαζόμενοι, εκ των οποίων κάποια από άλλα τμήματα. Ξεχωριστό και κυρίως κρίσιμο κεφάλαιο είναι και η πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να κλείσει το κενό των αναισθησιολόγων, η έλλειψη των οποίων πανελλήνια δημιουργεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων. Οι οργανικές θέσεις ειδικευμένων αισθησιολόγων πανελλαδικά είναι γύρω στους 830 ή κάτι τέτοιο, ένας αριθμός από εκεί. Με στοιχεία του Ιανουαρίου του 2021, καλυμμένες ήταν οι 530-540, ένας τέτοιος αριθμός.